Ανακατουσούρα με τους συναδέλφους της συγκυβέρνησης που τους έχουμε χαρακτηρίσει ως αντάρτες. Κάτι μου φαίνεται πως έρχεται. Αλλά εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να τους πω να μην ξανασυμβεί ένα χιλιοπαιγμένο σύριαλ όπου οι αντιδράσεις έχουν μια προδιαγεγραμμένη πορεία και αποτέλεσμα. Θα το δούμε όμως αυτό αύριο. Θέλω έτσι, επειδή το ζήτημα του γάλακτος είναι πάρα πολύ σοβαρό για τον κτηνοτροφικό χώρο, 2-3 ερωτήματα για να πιάσουμε το ζήτημα ουσιαστικά επί της ουσίας. Βλέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η κατάργηση του όρου φρέσκο γάλα διάρκειας μέχρι 5 ημερών και η αντικατάστασή του από το γάλα ημέρας 2 ημερών τι επιπτώσεις έχει στους αγελαδοτρόφους της χώρας μας. Ουσιαστικά τους εξοντώνει και μόνο για ένα πράγμα. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα με το γάλα 2 ημερών να απευθυνθούν στους καταναλωτές των μεγάλων αστικών κέντρων. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεύτερον, και τι θα γίνει αν το συγκεκριμένο γάλα αυτό των 2 ημερών δεν πουληθεί στις 2 μέρες. Θα αλλάξει θέση και θα πάει δίπλα στα άλλα γάλατα όπου υπάρχουν τα υπόλοιπα εισαγόμενα παστεριωμένα γάλατα. Μήπως πίσω από αυτή τη ρύθμιση υπάρχουν ενδεχόμενα φωτογραφικών διατάξεων. Σας το λέω αυτό γιατί ήδη αυτή την ώρα εισάγεται ρουμανικό γάλα στη Βόρεια Ελλάδα και μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Για σκεφτείτε τι θα συμβεί με τη δυνατότητα που παρέχεται στις βιομηχανίες του χώρου να ανταγωνίζονται τους Έλληνες παραγωγούς έχοντας το προνόμιο, τη δυνατότητα με την άρση του περιορισμού της ανώτατης διάρκειας συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος. Ξέρετε, μπορούν να έχουν γάλα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ημερών. Και αυτά να βρίσκονται δίπλα σε αυτά που έχουν αλλάξει ράφη. Μπορεί αυτή την ώρα να εμφανίζεται μια τιμή που θα είναι μικρότερη, έστω αυτά τα 10 λεπτά που λέμε. Όμως έχουμε αναλογιστεί ποιες επιπτώσεις θα έχει μελλοντικά όταν ήδη αυτή την ώρα έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα. Τα παστεριωμένα γάλακτα, αυτά που λέμε τα μακράς, έτσι παστερίωση στα εισαγόμενα, είναι ακριβότερα σήμερα από τα αντίστοιχα. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε προσδοκία για μείωση της τιμής θα έχει ένα προσωρινό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα θα έχει ένα πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα για τους αγελαδοτρόφους. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, που απασχολεί κυρίως τους παραγωγούς, είναι να μην οδηγηθεί ο κλάδος τους. 630.000 τόνους παράγουν γάλα. Καλύπτουν δηλαδή σχεδόν το μισό από τις ανάγκες. Αν λοιπόν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, τότε πραγματικά, πέραν των επιπτώσεων απώλειας του συγκεκριμένου προϊόντος, θα έχουμε και μια αλυσίδα επιπτώσεων γενικότερα στον κλάδο σε θέματα ανεργίας, απασχόλησης, όλο αυτό τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε την κτηνοτροφία και κυρίως να ξεκινήσει επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση πάνω στα προβλήματα τα γενικότερα του χώρου για να μπορέσουμε το τεράστιο έλλειμμα που έχουμε στο ισοζύγιο αγροτικών εμπορικών προϊόντων να το καλύψουμε και να καταστήσουμε και ανταγωνιστική την ελληνική γεωργία που έτσι κι αλλιώς όλοι συμφωνούμε ότι είναι ο μόνος κλάδος που μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν και πάρα πολλές διατάξεις, ιδιαίτερα με το ΤΑΙΠΕΔ, όπου προσπαθούν παρανομίες να καλύψουν, ιδιαίτερα με τα ζητήματα των τροφίμων. Φανταστείτε αύριο μεθαύριο, αγαπητοί συνάδελφοι, την εικόνα, όλοι πουλούν όλα. Τα περίπτερα μπορούν να πουλούν από τσιγάρα μέχρι ψωμί και ίσως αύριο μεθαύριο μπορούν να πάνε και τα φάρμακα. Τέτοια διαδικασία ανοίγεται μπροστά μας, γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και για ένα λόγο επιπλέον. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαδικασία που έχει επιλεγεί από πλευράς του Προεδρείου και της Κυβέρνησης μόνο τιμή δεν περιποιεί
στην κοινοβουλευτική μας λειτουργία. Επιτέλους και εσείς οι ίδιοι έχετε πει πολλές φορές, φτάνει αυτό το πολυνομοσχέδιο με έναν άρθρο, φτάνουν αυτές οι διαδικασίες. Δυστυχώς έχετε εγκλωβιστεί σε μια πορεία η οποία είναι εξόχως αντιδημοκρατική. Και γι' αυτό εμείς φωνάζουμε και συμφωνούμε ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Το λόγο έχει η κυρία Καφαντάρη Χαρούλα.